Και από την Πάτρα επιστροφή στη Θεσσαλονίκη εφημερεύει αυτές τις ώρες στο Παπανικολάου. Εκεί βρίσκεται η Αναστασία Αργυριάδου για να μας δώσει την εικόνα από ακόμη μια εφημερία. Αναστασία. Νίκη, λοιμοξιολόγοι και εντατικολόγοι περιμένουν με αγωνία την αποκλιμάκωση αυτής της ασφυκτικής πίεσης που δέχονται τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης τους τελευταίους δύο μήνες. Και τα μηνύματα που έχουν από τις τελευταίες δύο εφημερίες, τόσο του Ιπποκρατίου όσο και του Παπα-Νικολάου που βρίσκεται από 8 το πρωί σε εξέλιξη, είναι θα λέγαμε ενθαρρυντικά. Διότι ξεκίνησε η εφημερία με τρεις ελεύθερες κλίνες στη ΜΕΘ μετά από πάρα πολύ καιρό. Είχαμε όμως λινώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι κλίνες αυτές δεν γέμισαν και έτσι έχουμε 7 ελεύθερες κλίνες ΜΕΘ και ευχόμαστε και προσευχόμαστε να παραμείνουν μέχρι και το τέλος της εφημερίας. Η προσέλευση ασθενών τώρα είναι αισθητά μειωμένη. Η αλήθεια είναι ότι το Παπα-Νικολάου είναι και στα βόρεια του νομού. Έχει πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Επομένως, έρχονται στα επίκοντα του νοσοκομείου μόνο όσοι έχουν σοβαρά συμπτώματα. Οι γιατροί υπολογίζουν ότι θα φτάσουν περίπου στις 40 εισαγωγές, λιγότερες από τις προηγούμενες εφημερίες. Αν σκεφτεί κανείς ότι στην εφημερία στις 3 Δεκεμβρίου είχαμε 54 εισαγωγές, ενώ πριν από 5 εφημερίες στις 23 Νοεμβρίου είχαμε 84 εισαγωγές. Επομένως, είναι καλά τα μηνύματα και περιμένουμε και ευχόμαστε να συνεχιστούν έτσι. Λοιπόν, με συγκρατημένη αισιοδοξία τα ακούμε αυτά που μας μεταφέρει η Αναστασία Αργυριάδου. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο.